ενώπιον πρόωρων εκλογών δείχνει να βρίσκεται η Πορτογαλία. Μόλις ένα μήνα μετά την πρωτιά, αλλά χωρίς πλειοψηφία των κεντροδεξιών του Πέδρο Πάσος Κοέλιο, η κεντροαριστερή πτέρυγα του Κοινοβουλίου συμφώνησε να καταψηφίσει τις προγραμματικές του δηλώσεις, κάτι που αναμένεται να γίνει την Τρίτη ή την Τετάρτη και να βυθίσει την Ιβηρική χώρα στην αβεβαιότητα. Ο πολιτικός αναλυτής Αντώνιο Κώστα Πίντο σχολιάζει. Οι Πορτογάλοι πολίτες δεν θα ανέχονταν ακόμη μια κρίση και νέα μέτρα αλυτότητας τόσο σύντομα. Αν συμβεί αυτό, σίγουρα τότε το εκλογικό σώμα θα τιμωρήσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Καθώς η εκλογή του Προέδρου αναμένεται τον Ιανουάριο, ο Ανίμπαλ Καβάκο Σίλβα δεν μπορεί βάσει συντάγματος να διαλύσει το Κοινοβούλιο. Οι επιλογές του επομένως περιορίζονται είτε στον ορισμό του Κοέλιο ως υπηρεσιακού πρωθυπουργού μέχρι τον Ιούνιο, οπότε και θα διεξαχθούν νέες εκλογές, είτε στο να ορκίσει κυβέρνηση μειοψηφίας με την κέντρο αριστερή πτέρυγα της Βούλης.